Ποιο χρηματοδότησε με πάρα πολλά εκατομμύρια την καμπάνια εντό ενό μηνό του κυρίου Κασελάκη, εχθέ ένα ερώτημα εδώ από το τραπέζι για τον κύριο Δρακόπουλο του Ιδρύματο Νιάρχου. Καλά το ακόμα, ακόμα δελτίο τύπο ο κύριο Δρακόπουλο δεν έχει βγάλει. Συγγνώμη, από πού προκύπτουν τα εκατομμύρια. Στο Καλό TikTok αυτό. βιντεάκι ανέβαζε. Κάνει πολύ μεγάλο λάθο. Ε, πολύ καλά. μεγάλο λάθο. Έχει την εντύπωση ότι το πρώτο θέμα έβαζε δωρεάν καταχωρή ολοσέλιδε. Έχει την εντύπωση ε, ότι το Σκάι ε, το πήγε. είχε πρώτη είδηση ολοσέλιδα και επί 10 λεπτά τσαμπά. Αντρέα μου, τη γνωρίζει την πιάτσα. Παίχτηκαν πάρα πολλά λεφτά και κάποια στιγμή θα μάθουμε ποιο τα έδωσε και γιατί τα έδωσε. Να συμπληρώσω σε αυτό που είπε ο Άρης για το Ίδρυμα Νιάρχου και τον κύριο Δρακόπουλο, συμφωνώ το ρεπορτάζ στο δικό μου uh, Είδες που συμπίπτει με είπα από την αρχή εγώ. Ε, ε, λέω, με... ναι, πρέπει να το δούμε. <laughs> <laughs> λέω όμως ότι θα θυμίσουμε, πρέπει να θυμίσουμε ότι ο κύριος Δρακόπουλος του Ιδρύματος Νιάρχου είναι παλαιότερα στενότερος δε φίλος και του κυρίου Μητσοτάκη. Ο κύριο Δρακόπουλο που έδωσε την υποτροφία στον κύριο Κασελάκη, όπω έχει πει ο ίδιο <laughs> ο κύριο Κασελάκη, για να πάει στα 14 του στην Αμερική, είναι συνδετικό πρόσωπο, φίλος και του κυρίου Μητσοτάκη από το παρελθόν. Ο, uh... ο κύριος Δρακόπουλος είναι πολύ στενός φίλος με ένα, με, με ένα, με ένα πώς να το πω τώρα, με το προσδιορίσω, στενό συγγενικό πρόσωπο του κυρίου Κασελάκη έχοντας ιδιαίτερη σχέση κατά το παρελθόν. Ο κύριος Δρακόπουλος, εγώ ξέρω πως είχε κάνει δωρεά για τρία νοσοκομεία Επίσης, και πήγανε, ναι, ναι. δωρεά. Στον Πολάκι. Και, στο και έρχεται η κυβέρνηση ο Στον Πολάκι, επί Να που κολλάει και ο Πολάκης. Και έρχεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Λέω. Τι δεν τα ακούω, πότε έγιναν τα νοσοκομεία, πότε πήγαν να γίνουν. Λέω, τα πρόσωπα. Η δωρεά δεν ήταν κομματική. Όχι. Έτσι. Όχι. Και πάνε να πάρουν τις προσφορές από τις κατασκευαστικές επί Έλα. Και τους δώσανε τριπλάσιε τιμές. Το καταλαβαίνετε. Αυτά είναι τα θέματα που απασχολούν τον κόσμο.